Στο ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολάκης, κάνοντας την όχι και τόσο αισιόδοξη πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της σύγκρουσης με την Τουρκία. Όπως είπε, θα καταστραφούμε ως χώρα. Ρεαλιστής ή ιτοπαθής. Σίγουρα δεν έχει άδικο όταν είπε ότι στην περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία η Ελλάδα θα μείνει μόνη όπως η Ουκρανία. Μάλλον, πολύ πιο μόνοι θα σχολιάσουμε εμείς. Ειδικότερα ο κύριος Αποστολάκης, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό και ερωτηθείς αν πιστεύει ότι στην περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία η Ελλάδα θα μείνει μόνη, είπε επί λέξη. «Εγώ το λέω ότι θα μείνουμε μόνοι μας. Δεν το πιστεύω απλά, γιατί δείτε τι γίνεται στην Ουκρανία. Τους στηρίζουν όλοι. Ποιοι πολεμάνε. Ποιοι υφίστανται όλο αυτό το κακό του πολέμου. Επομένως, εμείς δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε αυτή τη λογική. Δεν θα μας βοηθήσει κανείς, άντε να μας στηρίξουν, να μας χτυπήσουν την πλάτη και να μας πούν «έχετε δίκιο» και να μας στείλουν κάποια οπλικά συστήματα. Εμείς θα πάμε 100 χρόνια πίσω. Εμείς θα καταστραφούμε σαν χώρα. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε εκεί και για να μην φτάσουμε εκεί πρέπει όλες αυτές οι δυνάμεις που μας στηρίζουν και οι σύμμαχοί μας να είναι πιο αποτελεσματικοί στις παρεμβάσεις τους.